Λοιπόν, πολλέ πολλές καλέ σα ημέρε. Πάμε δυνατά σήμερα. Είναι η εκπομπή ώρα Ελλάδα εδώ στη φωνή τη Ελλάδα. Σήμερα, 3η 27 Σεπτεμβρίου 2022. Ξέρετε τι κάνουμε τώρα εμεί που είμαστε, έχουμε μπει σε ένα επίπεδο μια άλλη ηλικία και βλέπουμε πρεσβύτερα τα πράγματα. Και χωρί γυαλιά δουλεύουμε. Άρα, εκεί το χαρτί να είναι σε μια απόσταση όχι αναπνοή. Το πάω καλά, λίγο θολά τα βλέπω, αλλά παιδιά τη βρήκα την ημερομηνία σήμερα. Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αξιταξία τη εκπομπή. Και ο καλό φίλο και συνεργάτη Κωνσταντίνο Λούπαρη στη ρύθμιση των Ήχων. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ, στα στούντιο τη Φωνή τη Ελλάδα, τη θεατρική συγγραφέα και όχι μόνο Αναστασία Βούλγαρη. Καλή σα ημέρα. Όλα καλά. Χαίρομαι <χαιρόνι> <χαιρόνι> πολύ που είμαι εδώ. Λοιπόν, θα μα πει τώρα από πού έρχεσαι. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε στον ελληνικό γιατί σπάμε εδώ το πράγμα. Ωραία, πάπο, ωραία. Έτσι. Ναι, 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 συμφωνώ. Δεν είναι θέμα μη σεβασμού, επειδή υπάρχει μια λογική ότι στην τηλεόραση πρέπει να μιλάμε και στο ραδιόφωνο, στον πληθυντικό, για να σεβόμαστε τον καλεσμένο μα. Εμεί είμαστε φίλοι. Ξεκινάμε Ακριβώς. από αυτό. Γιατί θέλουμε να γίνετε φίλοι και εσεί, τελευταία φορά που μιλάω στον πληθυντικό, με το κοινό που ακούει. Λοιπόν, από πού έρχεσαι. Ε? Από ποια περιοχή. Ναι, 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 από τον ημιτό. Ναι. Ε, κίνηση, πώ πήγε. Εντάξει, με το μετρό ήρθα. Με χαράξι. Ορίστε. Είδατε να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζική μεταφορά γιατί συμφέρουν. Εγώ έρχομαι από Νέα Φιλαδέλφια, από αυτή την πολύ όμορφη περιοχή και έχει πλέον από τη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία κίνηση. Δηλαδή, θέλουμε περίπου τρία τέταρτα για να έρθουμε από Φιλαδέλφια για Παρασκευή. Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά εδώ μαζί και για την τελευταία σου δουλειά, και κυρίω όμω θα, θα πάρουμε το χρονολόγιο τη ζωή. Από την αρχή, για να μάθουμε ποια είναι η Αναστασία Βούλγαρη, τι έχει κάνει, πώς έγινε και λάτρεψε και δούλεψε τόσο στενά με τον Μίκη Θεοδωράκη και όλο αυτό το έργο το οποίο έχει αφήσει πίσω, ε, ο Μίκης το αγκάλιασε και το ανέδειξε με έναν δικό της ξεχωριστό τρόπο. Λοιπόν, Αθήνα, πού γεννηθήκαμε. Γεννήθηκα στο Εγάλεο, στα προσφυγικά, εκεί που γεννήθηκε και η μαμά μου, στο ναι. ίδιο σπίτι. Άρα η ρίζα να υποψιαστώ ότι. Η είναι... ρίζα από... τη μαμά είναι από τη μικρασία. Η... Ο πατέρα τη ήταν πρόσφυγα. Η γιαγιά. Η οικογένεια του παππού. Από ποιο μέρο? Τη Μύρνη. Από τη Μύρνη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Και εγώ Μάνα με... Σμυρνιά, Μυρνιά τώρα τι. Μάνα Μυρνιά σμυρνιά που με ναι. μεγάλωσε σαν Μυρνιά. Αλήθεια. Ναι. Και αυτό σημαίνει. Δηλαδή για να... πε έτσι ναι. μες στο σπίτι αυτό το. Αυτό είναι που τη έλεγα εγώ, μαμά, εμεί από πού είμαστε. Α, εμεί δεν είμαστε από εδώ, παιδί μου. Ενώ και εκείνη είχε γεννηθεί στο Εγάλεο. Από πού είμαστε, είμαστε από τη Σμύρνη. Και μου λέγει ιστορίε για τη Σμύρνη, που είχε ακούσει και εκείνη από τη γιαγιά τη, αλλά ήταν και η συνοικία που ήταν όλοι πρόσφυγε εκεί. Ναι, ναι. Ε, για όσου ακούν που είναι από το Εγάλεο, στην οδό Λαμψάκου ήταν το σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάλιστα, ο, ο πρώην δήμαρχος της, ε, του Εγάλεου, ναι. ο Δημήτρης Ομπύρμπας, έμενε το σπίτι του, ήταν απέναντι από τη μαμά, σχεδόν απέναντι, και ο μπαμπάς του με, με τη μαμά του με βαφτίσανε. Ωραία. <laughs> <πάρω>. <laughs> Να ρωτήσω <laughs> κάτι. Υπήρχε τώρα, είπες, η μαμά, πούμε, που ήταν γεννημένη μεγαλωμένη στο Εγάλεο, ναι. με προσφυγική ρίζα, Σμυρνιά, έλεγε, εμεί, παιδί μου δεν είμαστε από εδώ. Υπήρχε ένας στιγματισμός με βάση το, την προσφυγική καταγωγή, δηλαδή, εντάξει, εκεί ήταν μια περιοχή που ήταν αμυγός προσφυγική, αλλά γενικά από τα ακούσματα από τη μαμά υπήρχε έτσι μια απόσταση προς α, α, αυτοί είναι πρόσφυγη που τους λέγανε, ξέρω εγώ. Όχι, στο εγάλο δεν μου είπε ότι κάτι τέτοιο συνέβη. <σχε> όχι, όχι. Ούτε στη ζωή της είχε συμβεί κάτι τέτοιο. ωραία. ωραία. Ούτε είχε ακούσει κάτι για τη Θεία ή το... Ή τη γιαγιά βέβαια, ο παππούς μετά έφυγε μετανάστης. Γιατί δεν μπορούσε να βρει εδώ δουλειά, γιατί ήταν στιγματισμένος, όχι λόγω της καταγωγής του, ναι. λόγω της δράσης του στην κατοχή, ήταν στο ΕΑΜ, ναι. τον κρύβανε, δεν μπορούσε να στεριώσει ο άνθρωπος. Και έφυγε εδώ. πήγε πού, πήγε στη Βραζιλία. Α, τόσο κοντά. Ναι, και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Τον, τον είχε προλάβει εσύ τον παππού. Όχι, όχι, δεν τον είχα προλάβει. Έφυγε το 58. Μάλιστα. Ναι. Απίστευτε ωραίε ιστορίε έτσι. Αυτοί, ναι. Από τη, Σμύρνη, στο Εγάλεο, στη Βραζιλία. Ναι, και ο μπαμπά είναι από την Πάτρα με καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Ο παππού μου Βούλγαρη ήταν ζακυνθυνό. Να πούμε για τον πατέρα της Αναστασίας Βουλγαρή, ότι είναι ο Αντρέας ο Βουλγαρής, ο παλιός παράγοντας της ΑΕΚ. Όσοι θυμάται, θυμούνται, άρχισαν τα σαρδάμ. Ε, δεκαετία, επί εποχή Ζαφυρόπουλου, δεκαετία 80, έτσι. 80, ναι. 80. ναι. Είναι καλά ο μπαμπάς, εντάξει. Καλά είναι, καλά είναι. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά να του δώσεις. <laughs> Μας ακούει τώρα. Ναι. Ναι, ναι. Γεια σας κύριε Αντρέα. Λοιπόν, ε, μεγαλώνεις λοιπόν σε μια περιοχή με έντονο προσφυγικό χρώμα μια λαϊκή συνοικία, μια ναι. λαϊκή γειτονία το Εγάλεο τεσσάρων ετών όμως φύγαμε όταν όμω τεσσάρων ετών φύγαμε αλλά έχω ακόμα μνήμες mm. έχω εικόνες πολλές ναι. έχω έντονες ναι. εικόνες πώς μπήκες σαν μικρό παιδί εντάξει ξέρεις τα μικρά παιδιά τώρα είμαστε στην αλάνα, στο τρέξιμο στο κρυφτό, στο παιχνίδι στην μπάλα δεν σκεφτόμαστε πως μπήκε σαν μικρο παιδι ενταξει ξερεις τα μικρα παιδια τωρα ειμαστε στην αλανα στο τρεξιμο στο κρυφτο στο παιχνιδι στην μπαλα δεν σκεφτομαστε τι θα κάνουμε, πώ θα πιάσουμε το επόμενο βήμα τη ζωή μα, Δεν σκεφτόμαστε τόσο πολύ τον πολιτισμό. Εσύ πώ μπήκε σε όλο αυτό το, το κομμάτι το πολιτιστικό, αναμίχθηκε έντονα με όλο αυτό το πράγμα, σπούδασε σε ένα χώρο που είναι παρεμφερή. Mm -hmm. Θα ήθελα λίγο αυτό σαν παιδί να μου μεταφέρει, τι σε τράβηξε έτσι προ την. Ε, νομίζω ότι γεννήθηκα για τη συγγραφή, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου 8 χρονών να με ρωτάνε οι γονεί μου τι δώρο θέλεις για την πρωτοχρονιά και εγώ να τους λέω μια γραφομηχανή. <laughs> <laughs> και να γελάνε οι άνθρωποι και να μου παίρνουν κούκλα. Μάλιστα. <laughs> και θυμάμαι είχε <laughs> η, μάνα μου είχε ένα παλιό ραδιόφωνο. Αυτά τις δεκαετίες του 40, του 50, δεν ξέρω. Που είχε τεράστια πλήκτρα φιλτισένια και από πάνω είχαν πικάπ. Ναι, ναι. Που έπαιναν έπαιναν έπαιρια, τα, τα... Δηλαδή, Ήταν έπιπλο που ναι. μπαίνανε τα 45αρια τα δεσκάκια ναι. Λοιπόν καθόμουνα εγώ Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο Αυτό είχε βρεθεί στο δωμάτιό μου ναι. Και καθόμουνα εγώ εκεί και πάταγα αυτά τα τεράστια πλήκτρα και φανταζόμουν ότι έγραφα στη γραφομηχανή που δεν μου είχαν αγοράσει. Απίστευτο. <laughs> Αλήθεια. <laughs> ναι, ναι, ναι. Απίστευτο. Όμορφης, όμορφη συγχώρηση. Ε, αυτό Τώρα 8 ετών τώρα. 8 ετών. Λες, έτσι. Ε, μετά έκανα άλλα πράγματα. Τώρα, εντάξει, πρώτη μου επαφή με αυτό που με ρώτησε για τον πολιτισμό ήταν το 1974 με τη συναυλία στο Καραϊσκάκι όταν έχει έρθει ο Μίκης. Ναι που εγώ ήμουν στο δημοτικό σχολείο ναι. και μου λέει ο πατέρας μου το θυμάμαι σαν τώρα θυμάμαι την πολυθρόνα που καθόταν ναι. στο καθιστικό μέσα τότε μέναμε στο χαλάνδρι και μου λέει σήμερα θα πάμε να δούμε αυτόν που έφερε τη δημοκρατία mm. λέω εγώ τι είναι δημοκρατία δεν έχει ακούσει και νοπικά πεσίθων ο είχο... Ράκη χούντα ήτανε τόλ... ναι. τόλμα για κανείς να μιλήσει mm. θυμάμαι μια φορά τη μάνα μου που ήταν άνοιξη και κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ δεν ήταν ώρα της μεσημεριανής της ξεκούρασης, είχε κλείσει την πόρτα της κρεβατοκάμαράς της, που ναι. αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Mm -hmm. Χτυπάω εγώ δειλά-δειλά. Νομίζω τόσο ότι κάτι έχει πάθει η μαμά μου. Και ανοίγω και είχε το ένα μονοφωνικό φορητό πικ. Από αυτό που τα παίρνανε σαν τσαντάκι <laughs> στα πάρτι. <party, laughs> ναι, 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 ναι. Και είχε βάλει μια μουσική σιγά-σιγά-σιγά και είχε κλείσει και τα παραθυρόφυλλα. Mm -hmm. Ενώ ήταν έξω ο ήλιο λαμπερό. Θυμάμαι τώρα σε διακόπτω αυτήν <laughs> η ναι. μυσταγωγική διαδικασία. Μεγαλώσαμε και εμεί σε παιδιά κάπω έτσι. Πρέπει να ήταν 72-73, κλεινόμασταν στο γραφείο του πατέρα μου και μας έβαζε σιγά σιγά και ναι. κουλάμε τον επιτάφιο του Μίκη. Ήταν λοιπόν, δηλαδή μια διαδικασία ναι. που τώρα, εγώ τώρα το 72, ήμουνα πέντε χρονών. Πρέπει να Ήμουνα πέντε, πρέ... αν ήταν το 72, ήταν μια διαδικασία που ναι. αυτό που μου λες μου έμεινε, έμεινε ναι, εκεί ναι, τέλο. Ναι, ναι. Αυτό ήταν. Και τι κάνω εγώ, τι κάνεις εδώ, μου λέει, έλα, έλα, βάλε το αυτί σου και βάζω το αυτί μου στο ηχείο. Και ακούω ψιθυριστά μία φωνή, και ακούω μία φωνή ψιθυριστά να τραγουδάει τι ωραία είναι η αγάπη μου. <laughs> Ήταν η φαραντούρη. <laughs> και μένω εγώ μάρμαρο με αυτή τη μοναδική φωνή της Μαρίας. Και μετά αφού το ακούσαμε μου κάνει έτσι, μου βάζει το... το δάχτυλο στα χείλη και μου λέει <laughs> δεν θα πεις τίποτα στο σχολείο. Γιατί? Γιατί θα στείλουν τον παπά φυλακή. <laughs> αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή αλλά δεν μου είπε ούτε Θεοδωράκη ούτε τίποτα, ούτε Φαραντούρη τίποτα, ε μετά πια όταν πήγαμε στο... όταν ρώτησε τον μπαμπά Τι είναι δημοκρατία <laughs> και μου εξήγησε και μου είπε θα πάμε να δούμε ένα μεγάλο μουσικό και αγωνιστή και τα λοιπά και πάμε και εγώ έμεινα μάρμαρο εκεί στο καρεσκάκι, καρεσκάκι μπαίνει μέσα ο Μίκης και με το που ανήκε. Ήταν η πρώτη συναυλία τα... του Μίκη μετά ναι, την επιστροφή του. Η πρώτη, ναι, 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 mm. ε, έμεινα δηλαδή, λέω τι είναι αυτό εδώ τώρα. <laughs> Άνθρωπο είναι, κάτι άλλο είναι. Και μετά το Ο ε... πρώτο έρωτα με το Μίκη αυτό ήταν. Ναι, εσύ. και θυμάμαι η επόμενη μνήμη είναι που έχει πάρει η μαμά το δίσκο Τα τραγούδια του Αγώνα. <laughs> Εγώ τα έχω μάθει όλα απ' έξω. Και θυμάμαι το αγαπημένο μου ήταν ο Λεβέντη. Αχ, τι Ναι, τι ωραίο τραγούδι. <χεραβολα>, και το τραγούδαγα στο σπίτι και χόρευα κιόλα. Μου φαινόταν πολύ ωραίο. Ναι, ναι, Μα έχει φοβερό ένταση. Έχει και... φοβερό ρυθμό. Και, ρυθμό ναι. ε, και, μετά η ζωή μου όλη ήτανε πάντα ο Μίκης, οι γονείς, ήτανε τους, ήταν πάντα ο Μίκη. Οι γονεί, επειδή ήταν και λαμπρά και δεστανιάτα του, ήταν πάντα ο Μίκη. Ο Μίκη είπε αυτό, ο Μίκης έκανε εκείνο, ο Μίκη έκανε το άλλο. Πάντα ο Μίκη. Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω όμω πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι για να διανθίσουμε λίγο και την εκπομπή με τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Σε αυτή την πρώτη σου επαφή με τον Μίκη Θεοδωράκη, στην ηλικία, την τρυφερή ηλικία των 8 ετών, όπω μα την περιγράφει τότε, εκεί στο στάδιο Καραϊσκάκη, είχε φανταστεί ποτέ ότι ε, θα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, θα συνεργαστεί μαζί του, Όχι. θα κάτσει δίπλα του. Όχι, αλλά αυτό το έβαλα στόχο το 1994 θα Σας, μετά, Θα ε? σας πω μετά πώς και τι, γιατί θα μακρηγορήσω, οπότε είπε πρέπει να βάλουμε το τραγούδι. Ωραία, λοιπόν, το πρώτο <laughs> τραγούδι που έχει επιλέξει η Αναστασία Βουλγαρή είναι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, έναν από τους κλασικούς θερμινευτές των τραγουδιών του Μίκη, το Παλικάρι. Κλένε. Τα δέντρα Τα συνεφά κι οι φίλοι σου κλαίνε Παλικάρι στη δουλειά, στο σπίτι παλικάρι Μίλαγες η γειτονιά μας γέμιζε που

ψέματα σου του στο γλέντι πάλι κάρι και κόπελες κεντούσανε για σένα και κεντούσανε

Και φάλα αερυμότη, και σε κι η θάλασσα ερημότη κι ο ήλιος Είναι η εκπομπή ώρα Ελλάδα. Εδώ στη Φωνή τη Ελλάδα. Σήμερα 3η 27η Σεπτέμβρη 2022. Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Η 27 του σεπτεμβρη 2022 Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία τη εκπομπή. Και ο Κωνσταντίνο Λούβαρη κάνει τα μαγικά του με τα πλήκτρα. Η Αναστασία Βούλγαρη, θεατρική συγγραφέα, είναι εδώ μαζί μα. Έχουμε πει, έχουμε ξεκινήσει και αναλύουμε τα πάντα. Μάλλον ξετυλίγουμε το κουβάρι τη ζωή. Κάτι, κάτι μου χρωστά, κάτι είπαμε έτσι. Ναι, με ρώτησε πώ αποφάσισα να ασχοληθώ με το Μίκη, αν, είχε, αν, είχα φανταστεί ποτέ ότι θα βρισκόμουν δίπλα του. Ε, όχι, μέχρι το 1993 94 δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, την ημερομηνία που διαβάζω τον τρίτο τόμο της αυτοβιογραφίας του Ιδρώμη του Αρχάγγελου mm -hmm. και είναι, το, είναι ο τόμος που είναι η ναι. Και περιγράφει τα βασανιστήρια τα δικά του, των συντρόφων του, κάνει και μία ανάλυση μέσα από ένα, μία φανταστική συνάντηση με τους ηγέτες του κομμουνιστικού κινήματος, το Στάλιν και τα λοιπά και τα λοιπά, αναφερόμενο στην Ήτα. Και, αλλά εμένα με είχε συγκλονίσει ιδιαίτερα όλο αυτό που περιέγραφε για τη Μακρόνησο και τα μαρτύριά του. Το διαβάζω αυτό, είναι βράδυ, ταξιδεύω με το καράβι από Ρόδο προς Κρήτη mm -hmm. μαζί με τον αδελφό μου και καθώς έχω μείνει άϊπνη όλη νύχτα είμαι σε πολύ μεγάλη φόρτιση, κλαίω ασταμάτητα mm -hmm. και ναι γιατί ήταν φρικτό δηλαδή όλο αυτό που διάβαζα και καθώς φτάνω, φτάνει το πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου εγώ τότε έδωσα μία υπόσχεση στον εαυτό μου ότι εγώ, αυτό τον άνθρωπο, όχι μόνο θα τον γνωρίσω, αλλά θα σταθώ δίπλα του και θα μιλήσω για εκείνον. Μάλιστα. Και αυτό έγινε το 2011 για πρώτη φορά. Τον είχα γνωρίσει, αλλά το 2011 για πρώτη φορά στάθηκα δίπλα του και μίλησα για εκείνον. Στον Ιανό που παρουσιάζαμε ένα βιβλίο του. Για πε μου, για πε μου, για αυτό έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο. <Ρι> ε, σε είχε πάρει και από το χεράκι, α πούμε, και σου έλεγε μην, μην διάβασε εδώ κάποια στοιχεία, μην αγχώνεσαι αυτό. <Ρι> ναι, 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 γιατί εγώ είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Το βιβλίο αυτό ποιο ήταν. Αυτό είχε γράψει τότε ο Μίκη, ήταν οι ομιλίε του. <Ρι> που το βιβλίο λέγεται «Σπίθα για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και δυνατή». Ναι. Και εκτός από εκείνον ήμασταν ο, ο κύριος Γιώργος Κασιμάτης, ο γνωστός συνταγματολόγος, ο Λάκης ο Λαζόπλος και ο Στάθης ο Ναι, ναι. Και την ώρα που έρχεται η σειρά μου να μιλήσω, ο επιδίωξε ξένα καθίσω δίπλα του, έτσι μου άγγιξε τον καρπό και μου λέει «έλα, έλα». Ναι. Και κάπως έφυγε το άγχος, αλλά δεν έφυγε τελείως. Φαντάζομαι, φαντάζομαι. Ε, ναι, βέβαια, εγώ μέχρι τότε είχα διαβάσει όλα του τα βιβλία, όσα είχαν κυκλοφορήσει Ήχες, μέχρι δηλαδή, τότε. το αντικείμενο το γνώριζες πολύ καλά. Ναι, ναι, είναι τώρα μελετάω το Θοδωράκι 25 χρόνια κοντά ναι. και ναι. ακόμα ανακαλύπτω πράγματα στα ίδια κείμενα. Στην πρώτη επαφή τώρα με τον Μίκη, εκεί που ουσιαστικά... Ε, δέσατε και άρχισε να δουλεύει ε, δίπλα του, στο πλάι του, μαζί του. Ε, Πώ έγινε αυτή η επαφή και πόσο δεκτικό ήταν ο Μίκης απέναντι σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχε πρωτογνωρίσει, ή είχε ακούσει, ήξερε ότι έχει διαβάσει το έργο του, αλλά είναι ένα άνθρωπο τον οποίο δεν τον ξέρει καλά. Την πρώτη φορά που πήγα σπίτι του ήταν το 2006. Ναι. Πριν από αυτή τη συνάντηση, είχε προηγηθεί μια συνάντηση στο Μέγαρο Μουσικής που είχε ένα συμφωνικό του έργο γιατί εγώ του είχα στείλει μια επιστολή. Ναι. Και με βλέπει στο, στην είσοδο του μεγάλου η γραμματέα του, η Ρένα Παρμενίδου, μου λέει: Καλά, εσύ δεν θα έρθει να του μιλήσει. Γιατί εγώ όλο του στέλνα επιστολέ. Ναι, ναι. Και όλο Ντε, με, με περνάει. Ναι, <laughs> Και με, με η Ρένα, κύριε Σταδωράκη, σα ευχαριστεί και τα λοιπά. Ναι. Και έτσι λέω: Επειδή μου πάνε όλοι στο διάλειμμα, πέφτουν επάνω του. Τώρα δεν μπορώ εσύ προηγείσαι, μου λέει η Ρένα Μάλιστα. πραγματικά πάω του λέω εγώ είμαι αυτή που που σας έγραψε το, του το πληθυντικό και μου λέει Χμ, πολύ ωραία η επιστολή σου και δεν ήταν μόνο ότι ήταν γραμμένη από την καρδιά σου ήταν και πολύ ωραία γραμμένη α, και ύψωσε α, το δίκτυ α, με νόημα ναι. και όταν τελείωσε το το κονσέρτο, βγήκα έξω από το Μέγαρο και έλεγα «Είμαι συγγραφέα. <laughs> <laughs> γιατί δεν το έπαιρνα απόφαση να γράψω <laughs> και χωρίς εκείνος να το ξέρει, μου έδωσε το εναρκτήριο <laughs> λάκτισμα. <laughs> ε, λάκτισμα. Εκεί βαπτίστηκες, θέλει. ναι. μετά πήγα στο σπίτι, πήγαινα, 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 μιλούσαμε, πήγε, <laughs> απόψεις. Πώς ήταν έτσι απόψεις. στην καθημερινότητά του, δηλαδή πά στο σπίτι του Μίκη κάθεσαι έστω τις πρώτε φορές <laughs> αυτές <laughs> που ακόμα δεν το γνωρίζει καλά. Πώς είναι να έχει ένα τέτοιο, μια τέτοια Φυσιογνωμία απέναντί σου στην, σε μια καθημερινή. Έτσι, θα ήταν χαλαρό, θα πίνε το βουσκάκι, του, προφανώ ήταν. Εντάξει, εμεί πηγαίναμε στα απογευματινά ραντεβού mm -hmm. ε, που έπαιρνε το καφέ του. Mm -hmm. ε, καλά, εγώ στι πρώτε συναντήσει δεν το πίστευα ότι μου συνέβαινε αυτό. Mm -hmm. Λέγα, δεν είναι δυνατόν εγώ να είμαι σπίτι, σπίτι, σαν το, το Θεοδωράκι. <laughs> Μετά έβγαινα από το σπίτι και δεν μπορούσα να σκόσω τα μάτια μου να δω τον κόσμο για να μην χάσω την εικόνα τη δική του <laughs> γιατί είχε αυτό το καταπληκτικό βλέμμα που σε αγκάλιαζε ναι. οι, οι θεοδωρακιστές λέμε το βλέμμα <laughs> ναι. η άβρα αυτή η μοναδική αυτή έτσι. η άβρα η μοναδική που μιλούσε με όλη αυτή τη μουσικότητα της φωνής του με την κίνηση αυτή με τη μουσικότητα της κίνησης του ευγενέστατος κύριος με τις γυναίκες πάντα αυρός και τρυφερός, καλός άνθρωπος. Ναι. Ε, μετά με τα χρόνια που απελευθερώθηκα, που μου ζήτησε να το ναι. μιλώ στον ενικό και τα λοιπά, ναι. εκεί έβλεπα και άλλα πράγματα. Τη βαθιά του καλοσύνη, τη συγχωρητικότητα που είχε, ναι. δηλαδή που χωρούσε όλους τους ανθρώπους στην καρδιά του, ναι. που δεν κράταγε ποτέ κακία, που έλεγε δεν πειράζει και αυτός άνθρωπος είναι. Να σε ρωτήσω τώρα, στο κομμάτι το πολιτικο-ιδεολογικό, για το οποίο έχει επικριθεί κάποιες φορές με διάφορους τρόπους ο Μίκης για τις επιλογές του, τις πολιτικές. Είχατε ποτέ συζητήσει, ή είχε ποτέ πει ότι ενδεχομένω να έκανε λάθος εδώ ή να εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έκανε αυτή την, Πολιτική κίνηση α την πούμε έτσι. Ε, καταρχάς ό,τι έχει κάνει ως πολιτικό πρόσωπο mm -hmm. είναι όλα γραμμένα στο βιβλίο του με μια λεπτομερέστατη mm -hmm. ιδεολογικοπολιτική και ανάλυση της κάθε συνθήκης. Μάλλον της εκάστοτε συνθήκης. Mm -hmm. Ο Μίκης πάνω απ' όλα είχε την Ελλάδα. Και πάντα λειτουργούσε με το σαν επαναστάτης, δεν έφυγε ποτέ από τις γραμμές του ΕΑΜΕΛΑΣ, αυτό δηλαδή της ενότητας του ελληνικού λαού, της ενότητας των εργαζομένων, των όλων των ανθρώπων που, είναι, που δεν είναι ψηλά στην πυραμίδα. Τι μόχλους καθημερινούς. Ακριβώς, με στόχο Μάχης. την εθνική ανεξαρτησία, γιατί το μήκη το πρώτο ήταν η εθνική ανεξαρτησία, mm -hmm. η ελευθερία της πατρίδας, η ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά ήταν η ανάπτυξη του πολιτισμού. Έχοντας ο ίδιος δημιουργήσει, δημιουργήσει δηλαδή δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα της δημιουργίας του αναγεννητικού πολιτιστικού κινήματος το 60 mm -hmm. που η Ελλάδα έζησε μία αναγέννηση πολιτισμού πίστευε ότι αυτό το παράδειγμα μπορούσε να επαναληφθεί στις σημερινές συνθήκες. Ήταν πολύ μοντέρνος άνθρωπος ο Μίκης. Ήξερε πάντα να προσαρμόζει, ε, να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της κοινωνίας. Και έβλεπε και μπροστά βέβαια. Έβλεπε και σαφέστατα. Και βοηθούσε και στην εξέλιξη. Με την παρουσία. βεβαίως, βεβαίως. Και, και είχε γράψει και ιστορία, είχε γεννήσει ιστορία. <laughs> Τώρα το πρόβλημα είναι ότι... Αλλάζοντας τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Ιδιαίτερα μετά την ε, ανατροπή του σοσιαλισμού, άλλαξαν και κάποι, άλλαξε και κάποιο σκεπτικό στις προοδευτικές δυνάμεις. Και εκεί πραγματικά. Ε, υπήρχε μια γενικότερη αναστάτωση. Υπήρχε δηλαδή, μια δυσκολία στο εγώ. να κατανοήσουν το Θεοδωράκι. Και όταν δεν κατανοούμε κάτι, το εύκολο πιο είναι ο φορισμός. Ενώ ο Μίκης έλεγε: Ελάτε να κουβεντιάσουμε δημόσια. Mm -hmm. Βρείτε μια αίθουσα σε ένα πανεπιστήμιο, ελάτε και διαφωνήστε μαζί μου ανοιχτά. Ναι. Αυτό το, αυτή τη χαρά του διαλόγου και, της, και το να προβάλλει την αντίθεση Ίσως, για, τη κοινωνία, για ναι. να γίνει τελικά η σύνθεση, mm -hmm. θέση, αντίθεση, σύνθεση, βασκός νόμος της διαλεκτικής, αυτή τη χαρά δεν του τη δώσαν οι Έλληνες. Ναι. Έφυγε χωρίς να έχει αυτή τη χαρά. Τη ζητούσε όμω, έτσι. Ναι. Βέβαια, έλεγε: να διαφωνήσετε μαζί μου. Δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα έλεγε: Μ' αρέσει τη διαφωνία. Και βαριότανε να συμφωνούνε όλοι αυτο που κάναν κύριε Θοδωράκη, κύριε Θωδωράκη. Mm. Καταλάβαινε ο μίκη. Αυτή τη χαρά δεν του τη δώσανε οι δυνάμει τη πρόοδου. Λοιπόν, εδώ κολλάει το δεύτερο τραγούδι που έχει επιλέξει με το λίχνο του άστρου. Από το άξονε τι. Κολλάει πάρα πολύ ε, τώρα. Δε, δε. <laughs> Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συζητάμε λοιπόν με την Αναστασία Βουλγαρή και χαζεύω εδώ τώρα όσο μπορώ να χαζέψω έτσι στα γρήγορα το τελευταίο έργο της «Ταξίδι στον ωκεανό της μουσικής και της ιστορίας» Αναστασία Βούλγαρη, Μίκη Θεοδωράκη από τι εκδόσει Ιανό. Τώρα κυκλοφόρησε αυτό πριν από μερικού μήνε. Τον μήνες, έτσι. Οκτώβριο, ναι. Πέρσι τον, τον οκτώβριο, οκτώβριο, ναι. ναι. Ε, πρόκειτο να κυκλοφορήσει το 20. Γιατί το, ο πρόλογος του Μίκη μέσα είναι 28 Τρίτου 2020. Μάλιστα. Το προλογίζει δηλαδή ο Μίκης. Ναι και το είχε εγκρίνει και είχε στείλει και διορθώσεις. Δεν πρόλαβε να το δει όμως έτσι. Δεν πρόλαβε δυστυχώς. Για πολύ λίγο. Ναι. Λόγω COVID. Λόγω COVID. Ωραία. Ε, ανατρέπονται τα δεδομένα λέμε. Υπολογίζουμε και ευχόμαστε. Ναι. Ανοίγει λίγο έτσι η αγορά στο κομμάτι της ελευθερίας να μπορούμε να κινούμαστε και να... Γίνονται όλες αυτές οι παρουσιάσεις και τα πολιτιστικά δρόμενα. Ε, βέβαια να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία έτσι. Ναι βέβαια είναι στο βιβλιοπωλείο του Ιάννου αλλά κυκλοφορεί παντού ή κάποιος μπορεί να το παραγγείλει. Και διαδικτυακά. Και δηλαδή, διαδικτυακά με το θα βέβαια βέβαια. Ναι. Βάλεις Αναστασία Βούλγαρη ταξίδι στον ωκεανό ε, σου έρχεται αμέσως, αμέσως προς τα εικόνα. Ναι, ναι. Ε, παρουσιάσεις έχεις κάνει, είδάχα. Ναι, έκανα μία. στον Ιαννό, τώρα ετοιμάζουμε η διάφορες, πούμε, Ναι, ναι. Η κεντρική γιατί πάντα πρέπει να κάνεις ναι. τον εκδότη σου. Ε, και Ως ετοιμάζουμε πήγε, είχε, τώρα. Είχε καλύτερα, δεδομένων είχε. των συνθήκων ήταν γεμάτη η αίθουσα ναι. και δέκα ναι. φίλοι. Δεν ήρθανε διότι είχαν κολλήσει οι ίδιοι κορονοϊό, είχε κολλήσει κάποιο δικό του και με φοβόντουσαν να βγουν, μην κολλήσουν ναι. και όλο αυτό με το κορονοϊό. Καλά πήγε, καλά πήγε. Και σε εποχέ που ήμασταν ακόμα με τι μάσκες και λοιπά, έτσι. Όχι, αυτό έγινε. Ναι, είχαμε μάσκε. Αλλά κάπω λοιπόν... μας μα είχαν αφήσει. Μα είχαν αμολύσει. <laughs> λοιπόν, τώρα τι σκέφτεσαι, τι σχεδιάζει για παρουσίαση, γιατί σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και των ακροατών και των ακροατριών και του κοινού. Θέλει να δει πού και πώς, δηλαδή και εκτός Αθήνας ενδεχομένω. Ε, μιλάω με κάποιους δήμους, μιλάω με κάποια βιβλιοπολία, δεν θα ανακοινώσω ακόμα κάτι ναι. γιατί περιμένω ημερομηνίες. Ναι, ναι. Ελπίζω ότι θα γίνουν όλα αυτά, ε, γιατί αυτό το βιβλίο για μένα είναι έργο ζωής. Ναι διότι είναι και ο, και το, και ο μουσικός Θεοδωράκης και ο πολιτικός Θεοδωράκης και ο ειρηνιστής Θεοδωράκης όλο είναι και μέχρι, μέχρι δηλαδή και την τελευταία του παρουσία ναι. στα πολιτικά δρόμενα της χώρας το 2018 ένα ταξίδι με το Μίκη δηλαδή στον ναι, 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 ναι. ναι. ξεκινά από έτσι. τον επιτάφιο mm -hmm. Από τη στιγμή που εγκαταλείπει, εγκαταλείπει το εξωτερικό αν και ήδη γνωστό συμφωνιστή συνθέτης mm -hmm. και με επιτυχημένες παρουσιάσεις στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης ε, ε, το εγκαταλείπει όλο αυτό για να επιστρέψει στην Ελλάδα με τη μελοποιημένη ποίηση και να παρουσιάσει τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου mm -hmm. από εκεί ξεκινάει το βιβλίο ε, Παίρνω τα, χρησιμοποιώ τα τέσσερα βασικά του έργα, δηλαδή Επιτάφιος, Ρωμιοσύνη, Άξιον, Εστί, το τραγούδι του νεκρού αδερφού, με μία μικρή ανάλυση, στο βαθμό που μπορώ να την κάνω γιατί δεν είμαι μουσικολόγος, αλλά βέβαια πάντα με την Κοινωνιολογική έγκριση. Κοινωνιολογική ανάλυση περισσότερο. Και έτσι. κάποια μουσικολογικά α, στοιχεία α, έχω βάλει από πηγέ κτλ. τα λοιπά. Ε, αυτά, σαν, αυτά τα τέσσερα έργα σαν οδηγό για όποιον θέλει να ανακαλύψει ποιο είναι αυτό ο Θεοδωράκης. Γιατί υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το έργο του. Στη συνέχεια το βιβλίο στέκεται σε άλλε τρεις μεγάλες του στιγμέ, Δηλαδή η πρώτη του μεγάλη στιγμή ιστορικά είναι ο επιτάφιος. Mm -hmm. Δηλαδή η μελοποιημένη ποίηση. Mm -hmm. Δηλαδή που παίρνει το λόγιο κείμενο, και το κατεβάζει στην κοινωνία, στους απλούς ανθρώπους οι οποίοι το τραγουδούν και έτσι ο Θεοδωράκης συνδέει την αρχαιότητα, το δημοτικό τραγούδι, τη βυζαντινή μνοδία με τον καιρό του. Ναι. Και ο λαός σαν έτοιμος από καιρό αυτό το αποδέχεται. Γιατί υπάρχει η πολιτισμική μνήμη έντονα. Ναι. Μαζί βέβαια με τους αγώνες του λαού στην κατοχή, αργότερα και τα λοιπά, yeah. για ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και τα λοιπά και τα λοιπά. Yeah, ιστορικά έρχεται και δίνει τώρα Ακριβώς, μετά, το, γίνεται αυτή όλη αυτή η λοιπόν πορεία. η συνθήκη είναι ευνοϊκή mm -hmm. για να ευοδοθεί το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, το οποίο, να σημειώσω, το λέω, σε, το γράφω και το λέω πάντα, δεν είναι... Αυτό βλέπω κάμια φορά έντεχνο σε εισαγωγικά λαϊκό τραγούδι που γράφουν. Το, έντε, το έντεχνο λαϊκό τραγούδι είναι φόρμα τραγουδιού. Δεν είναι ούτε φιλοσοφικός όρος ούτε μου, ούτε τίποτε άλλο. Είναι φόρμα την οποία έτσι ονόμασε ο Μίκης. Μάλιστα. Είναι φόρμα δηλαδή χρησιμοποιώ τα, την παράδοση είτε λέγεται δημοτικό τραγούδι είτε λαϊκό είτε βυζαντινή υμνοδία το δένο με τα λόγια στοιχεία, δηλαδή τη λόγια ποίηση και τη λόγια μουσική, και δημιουργώ μια νέα φόρμα, το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ναι. Αυτό έκανε ο Θεοδωράκης. Και είναι η πρώτη φορά που αυτού, ε, μια φόρμα τραγουδιού γίνεται πολιτικό κίνημα. Διότι πριν τους λαμπράκηδες Όπως το ακόμη, περιγράφεις. Ναι. Πριν τους λαμπράκηδες ακόμη, για να ακούσεις... Θεοδωράκη έπρεπε να υποστεί στη βία της αστυνομίας. Σκέψου ότι στη Λάρισα το 1963 σηκώσανε αεροπλάνα της αεροπορίας να πετάξουν τρικάκια «Λαρισέ μην πας στη συναυλία του κομμουνιστή». Ναι. Αυτό είναι και αστείο βέβαια. Ναι. Ε, πολλά τέτοια ναι. φτράπελα γίνονταν εκείνες τις εποχές. Ναι. δεν είναι. εντάξει, ναι. Ε, ήταν σκληρέ οι συνθήκες τότε και τελείως διαφορετικές. Καμία σχέση με το σήμερα βέβαια, εννοείται. Ε, αλλά αυτό λοιπόν το έντεχνο λαϊκό τραγούδι γίνεται πολιτικό κίνημα. Και ναι. είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Μέσω του Μίκη. Μέσω του Μίκη. Και τη οριμότητα τη κοινωνία και τη οριμότητα των καλλιτεχνών. Ναι. Γιατί αμέσω οι, καλλιτέχνες καλλιτέχνε αγκάλιασαν. αγκάλιασαν νομί, και, όχι μόνο η μουσική. Και οι ζωγράφοι, οι οποίοι πραγματικά ήδη από το 55-56 έψαχναν μια τέτοια διέξοδο. Μάλιστα. Και στο θέατρο βλέπουμε κτλ τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, μετά το επόμενο, επόμενο σταθμός είναι οι λαμπράκιδες όπως είπα, δηλαδή το αναγενετικό κίνημα. Είναι μετά το, είναι το πατριωτικό μέτωπο, Mm -hmm. που με το που γίνεται η δικτατορία έχουμε την πρώτη προκήρυξη λαέβγες στους δρόμους και τα λοιπά που είναι το Θοδωράκι. τέσσερις μέρες μετά τη Χούντα έξι μέρες, μετά τη Χούντα ανήμερα του Πάσχα, 27 Απριλίου γίνεται το, το πατριωτικό μέτωπο από παλιούς λαμπράκιδες mm -hmm. και ξεκινάει ο αγώνας ο αντιχούντικος που για τον Θοδωράκη ολοκληρώνεται στο εξωτερικό, φυσικά όλα όσοι μετήχε έτσι δεν τον μόνο ο Θοδωράκης, ναι. άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, βασανίστηκαν κτλ. Τα ε, αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται στο εξωτερικό με τις μεγάλες συναυλίες σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο, σε όλη την Ευρώπη, τρεις-τέσσερις φορές σε κάθε χώρα ε, κλπ. Κάτω από μεγάλο καθεστώ αποδοχή έτσι από το Α, κοινό βέβαια, και, από τους, βέβαια. και από τους, δηλαδή δεν πήγαινε μόνο ο Έλληνα ομογενής ή ο αυτοεξόριστο ή ο μετανάστης πήγαιναν και οι Αμερικάνοι, πήγαιναν και οι Σουηδοί Βέβαια πήγαιναν, και οι Μεξικανοί μράβο, και στην Ουρουγουάη και παντού και, τι, και το έξυπνο που είχαν κάνει τότε στην παραγωγή ήταν που ο Μίκης απαιτούσε να υπάρχει κάποιος φιλόλογος μεταφραστής, μετέφραζε τα, τα, τα πείματα των στίχος. πτών μας στην τοπική γλώσσα τα πήγελε κάποιος ηθοποιός Α. και μετά έμπαιναν να τραγουδήσουν Α, πρώτα δηλαδή ο στίχος έτσι, Βέβαια. ερχόταν στο κοινό με την ντόπιο λαλιά ας πούμε, έτσι. ακριβώς ναι. με τα ισπανικά, τα αγγλικά Μάλιστα. τα γαλλικά, τα σουηδικά κτλ τα, τα φιλανδικά, τα νορβηγικά κτλ ναι, ναι, ναι. αυτό τι σημαίνει αυτό ότι οι λαοί ερχόντουσαν σε επαφή με την νεότερη ελληνική ιστορία μέσα από την ποίηση, ρωμιοσύνη, αξιονεστή, κατάσταση πολιορκίας που περιγράφει τα βασανιστήρια στη Χούντα. Ναι. Με όλα αυτά τα έργα λοιπόν οι λαοί της Ευρώπης αντιλαμβάνονται τα εξής. Πρώτον, ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν σταμάτησε στην αρχαιότητα. Αυτό που πιστεύει η Δύση για μας. Mm. Δεύτερον, ότι ο ελληνικός λαός αγωνίστηκε στην κατοχή και τα λοιπά και συνεχίζει να αγωνίζεται Ενημερώνεται για αυτά τώρα μέσα από την πίεση Μέσα από έτσι, την πίεση μέσα βέβαια την πίεση. Δηλαδή τώρα που λέμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο επικοινωνούμε όλοι Με όλο τον κόσμο άμεσα μέσω του διαδικτύου και λοιπά Αυτό χρόνια πριν πόσο πιο μπροστά ήταν έτσι Είχε γίνει με το τραγούδι ναι, Και πόσο πιο μπροστά με, πιο, με άλλο πιο ελκυστικό έτσι, έτσι. Τρόπο. Παγκοσμιοποιεί το πρόβλημα της δικτατορίας mm -hmm. Γιατί μέχρι να βγει ο μήκος στο εξωτερικό κάποιοι κάπου οι Ευρωπαίοι σφυρίζαν αδιάφορα ναι. ε, Και μάλιστα είχε γράψει τότε Εάν οι λαοί της Ευρώπης δεν αρχίσουν να αντιδρούν για την ελληνική δικτατορία Μ. Αυτό αργότερα θα γυρίσει μπούμερανγκ για τους ίδιους Και να το που γύρισε mm. ε, Παγκοσμιοποιεί λοιπόν το ελληνικό πρόβλημα και τι άλλο κάνει. Δίνει βήμα στα τότε εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, κυρίως της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η συναυλία, ανέβαινε ξέρω, το συγκρότημα των, του Παμάρος, λέγανε τα δικά τους τραγούδια... Ναι. Καμιά φορά του δίφθινε και ο μίκη, τραγούδαγε και ο Πανδή Δεύτερη Φωνή. <laughs> και μετά ξεκίναγε η δική του συναυλία. ή ανέβαιναν στο βήμα, στο, στη σκηνή και διάβαζαν κάποια κείμενα που κατήγγελαν είτε Χούντε, είτε Απικιοκρατία κτλ. <laughs> και τι κάνει τότε, προσπαθεί να φτιάξει ένα παγκόσμιο κίνημα πολιτισμού. Να ιδρύσει. Δηλαδή, ιδρύει στη Νέα Υόρκη. Την, ένα πολιτιστικό κίνημα με νέους και τα λοιπά. Το ίδιο κάνει και στο Παρίσι. Δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει γιατί έπεσε η δικτατορία. Ανατράπηκαν τα δεδομένα. Μετά Οπότε η, η έπρεπε να, να γυρίσει κάνει. στην πατρίδα. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Όχι καθόλου, καθόλου. Συζητά τώρα αυτό που είπε για το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κίνημα και στη Νέα Υόρκη. Είχαμε μιλήσει και παλιότερα με τον Γρηγόρη Μανινάκη που ήταν στην ορχήστρα του Μίκη εκεί στη Νέα Υόρκη και τα είχαμε δει όλα αυτά αναλυτικά πώ είχαν γίνει και σε εποχές που ήταν πάρα mm -hmm. πολύ έντονε. Λοιπόν, ε, χωράει τραγούδι εδώ. Χωράει mm -hmm. του μικρού βορειά, ε! Πάμε. Γιατί στον κόσμο αυτόνα Τα καλοκαίρια τα χάσα Και έφτασα στο χειμώνα Σαν το καράβι που άνοιξε Τα αρμένα κι άλλα Θωρώ να χάνουν τις τεριές Κι ο κόσμος λίγο Γεια σας περφόλια, γεια σας δεματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας οι κάποιοι ξανθιγιαλοί, γεια σας οι όρκοι παντονιλί. Είμαστε εδώ στην ώρα Ελλάδα, στην εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη σε 9 ώρα το πρωί. Από τη συχνότητα τη Φωνή τη Ελλάδα και περνάμε όμορφα με την παρέα τη Αναστασία Βούλγαρη, θεατρική συγγραφέα. Και βέβαια πάμε λίγο πίσω να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι του βιογραφικού. Δεν είπαμε σπουδέ στη Γαλλία, μετά σπουδέ εδώ σε πολλά και διαφορετικά θέματα. fashion design μεταξύ mm. άλλων. Συστήματα διαχείριση ποιότητα, διόρθωση και επιμέλεια κειμένου. Πολυδιάστατο έτσι το κομμάτι ναι, αυτό. Ναι, βαριόμουν να κάνω το ίδιο πράγμα και άλλαζα <laughs> επαγγέλματα. Ψήγματα από, <laughs> από το σχέδιο σε έχουν βοηθήσει σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που κάνεις. Δηλαδή στη συγγραφή βιβλίων ή στη συγγραφή ενός θεατρικού έργου, μιας παράστασης, σε βοηθάει το ότι έχεις πέρασει από ένα τέτοιο χώρο αυτό το σχέδιο που, ας πούμε. Α, ο, αυτό που με βοηθάει είναι ότι πέρασα από τον χώρο του εμπορίου α. Δηλαδή, εκεί βρίσκω χαρακτήρες ή ήρωες για τα... Ε, επίσης, με βοηθάει πάρα πολύ όλη αυτή η περίοδος που ασχολήθηκα με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, που εκεί μπήκα σε μεγάλες επιχειρήσεις, γνώρισα επιχειρηματίες, εφάλια, ξέρω, προέδρους, εφάλια. αυτό παραπροέδρους, μπήκα στα σπίτια τους, στα σαλόνια τους, στα αυτά τους, στα κίνα τους, στα άλλα τους. Είναι καταπληκτική ρόλη όλη αυτή. Ναι. Ε, φυσικά όλο αυτό το πράγμα εγώ δεν, δεν μπορούσα να το βαστάξω. <ΣΣ> ε, και κάποια στιγμή το 2008 Επίσης το θυμάμαι. Φύγμα... Και ότι βρέθηκε και με χαρακτήρες που ήταν στιγμή, εκτελεστές, στην στη δουλειά μας κλπ. Δεν Έτσι. το έδειχναν, αλλά το βλέπει. σε εμά δεν το λέγανε. Τώρα εμεί είμαστε εξωτερικοί συνεργάτε. Ναι, 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 Και τα λοιπά στο εξωτερικό ήταν πιο σκληρά τα πράγματα, στα Βαλκάνια. Α. Εκεί ήταν σκληρά, έβλεπε σκληρότητα. Ναι. Αδίστακτε καταστάσει. Ε, εντάξει, οι Έλληνε ήταν λίγο, καρι... τώρα συγγνώμη, ήταν λίγο γραφικοί, έτσι <laughs> όλο αυτό ξέρεις, το αυτό. <laughs> Τέλος πάντων, <laughs> και δεν το άντεξα όλο αυτό το πράγμα και το 2008 είπα ε, ή θα γίνω συγγραφέα ή θα αυτοκτονήσω. Α, τόσο καλά. Ε, επέλεξα να μην αυτοκτονήσω. Καλά έκανες, καλά έκανες. <laughs> 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 ε, και μετά πήρα αυτό το δρόμο, που είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Mm -hmm. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Με ναι. τίποτα δεν θα το άλλαζα. Ε, δεν θέλω ποτέ να ξαναγυρίσω στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ποτέ. Ναι. Γιατί βρέθηκα να ακούω ασύλληπτα πράγματα για τους εργαζόμενους και τα λοιπά. Για τον άνθρωπο γενικότερα. Και εσύ μεγαλωμένη σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με άλλες αρχές. Εγώ είμαι μεγαλωμένη διδομένα, μέσα σε ένα αριστερό περιβάλλον. μεσαία τάξη, οκ. Okay. Αλλά ο πατέρας μου επειδή ξεκίνησε... Ένα παιδί κατατρεγμένο γιατί η μάνα του είχε κάνει φυλακή, γιατί mm. ήταν στο ΕΑΜ, ξεκίνησε πάνφτωχος ο άνθρωπος, πάντα μας, μας μεγάλωσε λέγοντάς μας ότι δεν θα γυρίσεις ποτέ το πρόσωπό σου σε άνθρωπο, που δεν ναι. ζει όπω εσύ. Αυτό θα τον σέβεσαι περισσότερο. Ναι, ναι. Γιατί αυτό δουλεύει για να ναι, καλά. Δεν θα νικήσει κανένα μειονεκτικά δηλαδή. Ακριβώ. Ακριβώ. Και ένα άνθρωπο συμπονετικό και η μαμά μου ένα γλυκό και συμπονετικό άνθρωπο. Ε, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα ακούω ανθρώπου να, να αποκαλούν του εργαζόμενου αυτοί και αυτό. Ναι. Και έτσι τελείω υποτιμητικά. Στην ναι. καριέρα. Ναι, και επειδή στάφερε ζωή να έχει, ξέρω εγώ, Κάτι παραπάνω από τον άλλον, πρέπει να είσαι αδίστακτο. Ναι. Ε, για να εντάξει, αποκτήσει και αυτά ε, ναι, τον Εμένα δεν μ' άρεσε όλο αυτό. Θα πρέπει να είσαι. Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε καθόλου. 2011 είναι η πρώτη σου θεατρική δουλειά που υπογράφει. Ναι, το κάποιο να με φωνάξει, mm -hmm. που έχει και πολλέ μνήμε από το ΕΓΑΛΕΟ, που γίνεται στο ΕΓΑΛΕΟ όλο αυτό. Συμβαίνει. Η ηρωίδα μου είναι στο ΕΓΑΛΕΟ. Mm -hmm. Περιμένει τον πατέρα της να γυρίσει. Εκείνος δεν γυρίζει ποτέ, εκείνη πάντα ζει με τη μοναξιά αυτή και την έλλειψη της πατρικής φιγούρας. Ε, είχα στείλει το κείμενο, το πρωτόλιο κείμενο στο Μίκη και του είχα γράψει «Σε παρακαλώ, επειδή όταν το γράφα άκουγα το αντάτζιο». Το δικό του το αντάτζιο. Ναι, 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 ναι. «Μπορώ να το έχω». Και η απάντηση ήταν «Αυτό είναι ένα αριστούργημα, μπορείς να βάλεις όποια μουσική θέλεις». Να, και αυτοί. χωρίς να με ρωτήσει και χωρίς τίποτα. Να, ε, έτσι ήταν αυτή η. Οπότε πάντε και τη μουσική του μική στην Ναι, και αυτή, ε. τώρα το, το γεγονό ότι εμφανίστηκα στο θέατρο, ε, το χρωστάω στο Θεοδωράκι γιατί ποιο τα σχολιότανε μαζί μου, δεν με ήξερε κανεί. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Βέβαια, ναι. εγώ δεν επεδίωξα το όνομά του προκειμένου να. Α, καθόλου. Βοήθησε και αυτό, καθόλου. Έτσι. Αλλά βέβαια βοήθησε είναι. και με στήριξε. Τι να πω. Πόσο δύσκολο και πόσο διαφορετικό είναι να γράφει ε, για το θέατρο. Από το να κάνεις τη συγγραφή ενός βιβλίου Δηλαδή ποιε είναι οι διαφορές Και πόσο δύσκολο είναι να γράφει για το θέατρο Η διαφορά είναι ότι Στο θέατρο γεννιούνται οι ήρωες μέσα σου Και κάτι πρέπει να τους κάνεις mm -hmm. Διαφορετικά σε βασανίζουν και σε κατατρίχουν Μέχρι να τους κάνεις κείμενο <ΣΣΣΣ> <laughs> Είναι δηλαδή μια διαδικασία που αγγίζει το υπερλογικό Δεν μπορώ να το εξηγήσω Και είναι οι ήρωε που σου λένε Τι θέλουν να του κάνει και σου εμφανίζονται. Δηλαδή εκεί που γράφει, λε και τώρα τι, τι να σε κάνω εσένα. Και την άλλη μέρα σου λέει: Εγώ θέλω να με βάλει έτσι. Mm. Το ίδιο ισχύει και για το μυθιστόρημα. Ε, ενώ στο να γράφει ένα δοκίμιο ή μία μελέτη, λειτουργεί καθαρά λογικά. Βέβαια, το δικό μου, η δική μου η γραφή δεν είναι η στιγμή ορθολογική γραφή του αναλυτή. Ακόμα και στο βιβλίο μου για το Θεοδωράκι, η γραφή μου έχει λογοτεχνικότητα. Ναι. Για να... και πι... Γι' αυτό είναι και πιο ελκυστική στον αναγνώστη η γραφή ναι, μου. Ναι ναι, ναι, ναι. Βλέπω εδώ τώρα το πρώτο βιβλίο κυκλοφόρηση το 2013. Θα σε λιώσω. Ναι. Τι αυτό πιο... το είδα στον ύπνο μου το βιβλίο. <laughs> Ωραία, όνειρα. Ναι. ναι. <laughs> είναι... Είναι, δύ είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται. Ο κόσμος της τέχνης και ο κόσμος της υποκουλτούρας. Αυτό είναι. Α, ναι. Ναι. Αυτό είναι. Και μετά τι άλλο, έτσι να πάμε έτσι μια γρήγορη βόλτα στη, στη Μετά ανέβασα σου. το, ε, το τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Ε, που σε αυτό είχα την μεγάλη μου έκανε ο κύριος Γιώργος Όπλος τη μεγάλη τιμή να γράψει για μένα ένα ολοσέλιδο στα νέα. Δεν, με, είμαι, δεν ήξερε ποια είναι ο άνθρωπο. Ναι, Πήγε ναι, ναι, ναι. στο θέατρο και λέει: Ποια είναι αυτή. Σε μάθε. Ναι. Έτσι. Και μετά ανεβάσαμε τον όρκο στο παρόν. Να πω ότι και το κάποιο να με φωνάξει και ο όρκο στο παρόν είναι σε σκηνοθεσία του πολύ αγαπημένου μου φίλου και συνεργάτη του Αλέξου του Κοτσόρη. Ωραία. Θαυμάσιο ηθοποιό και σκηνοθέτη και εκπληκτικό παιδί και όλα. Και όμορφο και τα πάντα όλα είναι ο Αλέξιο. <laughs> Εμ... Το όρκο στο Παρών είναι ένας, ένας, θεατρικός μονόλογος, ποιητικό θεατρικός μονόλογος, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην ποιητική μου συλλογή, το φως λιγόστεψε στην άκρη της πόλης που κυκλοφόρησε το 2016. Αυτό όταν το είχε διαβάσει ο Αλέξιος, επειδή είχε αναλάβει και την παρουσίασή του, ε, μου είπε εγώ αυτό θέλω να το κάνω θέατρο. Βγάλαμε και ένα, μου ζήτησε, έβγαλα και ένα ρόλο ακόμα Α. και έτσι έγινε ένα μονόπρακτο και το ανεβάσαμε στο θέατρο του φίλου του Θέμη του Μουμουλίδη, στο θέατρο ε. Άλμα, στη μικρή σκηνή τότε και μετά μας σταμάτησε ο COVID. Ωραία, λοιπόν, τώρα μας σταματάει ο χρόνος όμως. Τώρα μας σταματάει ο χρόνος. Είμαστε 10 ναι. παρα 2, έχουμε ένα κάνουμε τη λεγόμενη αποφώνηση και να σας χαιρετήσουμε. Το τελευταίο τραγούδι είναι η απαγωγή με τη Μέρι Λίδα. Θα σας ρωτήσω τώρα όμως και για την αγάπη του μπαμπά, για την ΑΕΚ δεν είπαμε τίποτα και για τη δική μου. ΑΕΚ έτσι πιστεύω. Ε, καλά δε. εννοείται, τώρα μπορώ να με κάτι άλλο. <laughs> <χει> δηλαδή, τι θέλει να με διώξει από την οικογένεια. Η αγωνία, σαν παιδί που έβλεπε έτσι τον μπαμπά να τρέχει, να αγωνία, να έχει άγχο με την άκρη λοιπόν. Πώ είχα. Ανευρίαζα πόσο... πάρα πολύ. Ανέ. Ναι. Ειδικά στην εφηβεία. τι, που λέξε, τι είναι αυτά, ρε που Ήμουν έτσι και πάρα πολύ <χει> επαναστάτρια εγώ στην εφηβεία. <χει> Εφ Αυτό το. το Πώ το λένε, αντιδρούσα. Ναι. Τι είναι αυτά που κάνει και τι είναι αυτό το πράγμα το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, τότε τα κορίτσια. Έτσι, δεν είναι όμω α... και η. Υπάρχει μια άλλη ιδεολογία ε, Εντάξει, τώρα, αυτά τα, αυτά τα, τα κατάλαβα. Ε, βέβαια, μεγαλώνοντα. <laughs> λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εγώ ευχαριστώ. Μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. <laughs> Να είσαι καλά κι εγώ. Και κλείνουμε <laughs> με την απαγωγή τη Μέρι Λίντα. Μέρι Λίντα. Το πέτυχα. Αντεγιά <laughs> <γεια> σα. <laughs>